ληστεί η εστίαση και στην Κρήτη. Για πρώτη φορά όλη η Ελλάδα ενώνει δυνάμεις. Εδώ τοπικά οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο έπακρο σε αυτή τη διαμαρτυρία, όπου δίνουμε ένα μήνυμα ότι τα μέτρα που μας έχουν επιβληθεί δυστυχώς δεν μπορούν να είναι εφαρμόσιμα σε πρώτη φάση και να δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα οικονομικά για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι την επόμενη μέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που σήμερα είναι κλειστά για αυτό το λόγο. Η συμμετοχή είναι μαζική, το βλέπουμε όλοι. Πρέπει πλέον να ακουστεί η φωνή μας παντού. Έχουμε αγανακτήσει και πρέπει όλο αυτό το αστείο που γίνεται από την κυβέρνηση να σταματήσει εδώ. Δυναμική διαμαρτυρία από επιχειρηματίες εστίασης, οι οποίοι έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση. Πάντα η εστίαση στοχοποιείται, πάντα η εστίαση πλήττεται. Δεν μπορεί άλλο η εστίαση να σηκώσει περαιτέρω μέτρα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να σταθούμε όρθιοι. Όπως λένε, δεν θα κάνουν τους χωροφύλακες στα καταστήματά τους με βάση τα νέα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, τα οποία συρρίκνωσαν δραματικά τους τζίρους τους, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την επιβίωσή τους. Δεν αφανιζόμαστε. Θα πολεμήσουμε μέχρι να καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, δυστυχώς τα μέτρα που παίρνονται από την κυβέρνηση είναι μέτρα για να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας. Ο δεύτερος εργοδότης της χώρας, ο κλάδος της εστίασης, πλήττεται ποικιλοτρόπως. Μέσα σε αυτή την πανδημία ακρίβειας και την πίεση που δέχεται λόγω της υγειονομικής κρίσης, έρχεται και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να δώσει τη χαριστική βολή. Επιχειρηματίες εστίασης προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους για τη στήριξη του κλάδου, για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας. Έχει γίνει μια τεράστια μεταχείριση ευθυνών και ελέγχου στην πλάτη των επαγγελματιών, η οποία είναι καταστροφική για τα μαγαζιά μας. Πρωταρχικός ρόλος είναι ο διαχωρισμός του πελάτη. Δεν μπορεί να κατεβαίνουμε να κάνουμε έλεγχο, να έφερουμε ένα άτομο την ημέρα να κάνει ελέγχους. Ο κόσμος αντιδρά και σωστά. Τα μέτρα αλλοπρόσαλα είναι μόνο καταστροφή. Στις κινητοποιήσεις μετήχαν και εργαζόμενοι στον χώρο του επιστημισμού τουρισμού, ζητώντας να σταματήσει η στοχοποίηση της εστίασης. Να υπάρχουν μέτρα για την εστίαση για να καταφέρει να μείνει όρθια, να κρατήσουμε και εμείς τις θέσεις μας να είναι θέσεις ποιοτικές και όχι θέσεις οι οποίες άμεσα θα χαθούν λόγω της πτώσης των τζίρων των καταστημάτων. Μαζευτήκαμε εδώ για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πάει άλλο. Η εστίαση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας και μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν την υπολογίζουν καθόλου. Εμείς οι εργαζόμενοι που εργαζόμαστε στον επιστημισμό, οι ντελιβεράδες, πραγματικά θέλουμε μέτρα ουσιαστικά, αστουριαστικά στήριξης. Οι συνδίκες εργασίας είναι κάθε μέρα στον κίνδυνο. Κάθε μέρα κινδυνεύουμε με την ψυχή στο στόμα να βγάλουμε ένα μεροκάματο να πάμε σπίτι μας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν το αυτονόητο. Διεκδικούν να μπορούν να επιβιώσουν το επόμενο διάστημα. Καλό θα είναι η κυβέρνηση επιτέλους να σταματήσει τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να χύψει στα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων και συνολικά της κοινωνίας.